Η συμφωνία στις Βρυξέλλες μετά από σχεδόν 5 ημέρες σκληρών διαπραγματεύσεων μπορεί να εμφανίζει άπαντες ικανοποιημένους, ωστόσο το γεγονός είναι ότι υπάρχουν οι κερδισμένοι και οι χαμένοι. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας έκανε λόγο για μοναδική νίκη του κράτους δικαίου. Δεν καταφέραμε απλά να εξασφαλίσουμε ένα καλό πακέτο χρημάτων, αλλά επίσης υπερασπιστήκαμε την υπερηφάνεια των λαών μας και ξεκαθαρίσαμε ότι δεν είναι αποδεκτό από κανέναν και κυρίως από εκείνους που κληρονόμησαν το κράτος δικαίου να ασκούν κριτική σε εμάς που είμαστε αγωνιστές της ελευθερίας. Λόγους να χαμογελούν είχαν και οι τέσσερις χώρες των επωνομαζόμενων φιδωλών. Υποχώρησαν στο ζήτημα των επιχορηγήσεων, αλλά είδαν εντυπωσιακές αυξήσεις στα ποσοστά των επιστροφών που θα λάβουν για την συμβολή τους στον προϋπολογισμό 2021-2027 μετά την συνολική αύξηση αυτού. Ικανοποίηση εξέφρασαν ωστόσο και οι χώρες που στόχευαν στο πακέτο διάσωσης. Τα αναμενόμενα 210 δισεκατομμύρια της Ιταλίας ανέρχονται περίπου στο 28% του ταμείου. Η Ισπανία παίρνει 140 δις και η Ελλάδα 72. Οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας, των δύο πιο ισχυρών οικονομιών και κατά συνέπεια των δύο χωρών που συνδράμουν περισσότερο στο πρόγραμμα ανάκαμψης μετά την πανδημία του κορονοϊού, δεν πήραν όσα ήθελαν, κυρίως σε σχέση με την σύνδεση της πρόσβασης στην βοήθεια με τους κανόνες δικαίου. Εκφράζουν όμως ικανοποίηση που επετεύχθη συμφωνία. Το Παρίσι θα λάβει 40 δις από το ταμείο, ενώ παραμένει σταθερή στα 3,67 δις η επιστροφή της Γερμανίας. Για να μπορέσει να υπάρξει το ταμείο για τον COVID, χρειάστηκε να γίνουν περικοπές σε άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την υγεία και την καινοτομία. Ωστόσο, κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να θεωρηθεί χαμένο. Τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, οι ηγέτες των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τις υπερασπιστούν απέναντι στην αντιπολίτευση που έχει ο καθένας στην χώρα του. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η συμφωνία επετεύχθη.